Εντάξει. Πάμε. Παναγιώτης Αρχώσης, Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, σας είδαμε τον πρόεδρο του Δαμασιακού στο γήπεδο κάτω του χωριού. Κάποια έργα που πρέπει να γίνουν, αρκετά παιδιά αθλούνται, περίπου το 100 φέτος, σε αυτές τις εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι σε κακή κατάσταση, όπως είδατε. Κοιτάξτε, ήδη έχω συναντηθεί με τον πρόεδρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από 10 μέρες περίπου και έχω υποσχεθεί, δεν είναι η λέξη σωστή αυτή, έχουμε ήδη συζητήσει τη δυνατότητα και την, να υλοποιήσουμε στην πράξη τη δημιουργία ενός βοηθητικού γηπέδου, το οποίο θα βοηθήσει θα βοηθήσει το καταπονημένο υπάρχουν γήπεδο, έτσι. Που σήμερα υπάρχει. Έχουν γίνει στο παρελθόν κάποιες αστοχίες ως φάντες γηπεδικές εγκαταστάσεις. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία ενός βοηθητικού γηπέδου αυτό θα είναι θετικό και θα βοηθήσει και την ελάφρυνση και ίσως και αργότερα και την κατασκευή ενός γηπέδου πιο σύγχρονο και ασφαλών προδιαγραφών. Η εγκατάσταση αυτή του βοηθητικού γηπέδου θα είναι πίσω από το γήπεδο ή απέναντι κάπου? Θα το δούμε αυτό. Εντός των ημερών θα οι υπηρεσίες μας θα ασχοληθούν με το τι χώρους έχουμε πλησίων του γηπέδου, ώστε να μπορέσουμε να στην πράξη μετά να εφαρμόσουμε αυτό που είπαμε. Η προοπτική του το χρονοδιάγραμμα για πότε να είναι έτοιμο? Στο περίπου. Πιστεύω από την άλλη εβδομάδα να ασχοληθούμε με όλο αυτό το θέμα. Είτε με την μία είτε με άλλη. Δηλαδή μπορεί να είναι έτοιμο και στην αρχή της περίοδου? Θα το επιδιώξουμε. Θα το επιδιώξετε. Και να ξέρετε ότι οι γενικώς υπηρεσίες δεν δουλεύουν με ένα ρυθμό που θα θέλαμε όλοι μας. Και αυτό είναι ανθρώπινο. Υπάρχουν οι άδειες, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Πρέπει να βρούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι σημαντικό. Τέτοια εποχή. Πρέπει να βρούμε γενικά τις προϋποθέσεις προκειμένου να υλοποιήσουμε το πράγμα. Σίγουρα όμως θα υλοποιηθεί αυτό. Και όσον αφορά το μεγάλο καημό και το μεγάλο γήπεδο. Το έχω πει ήδη, ότι προς το πρώτο θα υπάρχει μια ελάφρυνση της καταπώνησης που δέχεται και θα δούμε. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα ξέρετε. Θα είναι ξεχωριστό έργο εννοώ αυτό. Οι στιγμές που βιώνει η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι. Προφανώς και για όλη τη χώρα είναι πολύ δύσκολες. Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσουμε αν είναι στο ίδιο έργο ή ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή και αυτό που συζήτησα με τον πρόεδρο αφορά το βοηθητικό γήπεδο. Τίποτα παραπάνω. Και τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Αυτό δεν είναι. Είναι μια διαχείριση του νερού που πιστεύω θα γίνει και αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.